καλωσορίζουμε εδώ στη συνέντευξη τύπου που θα δώσουμε για τη χρονιά που πέρασε, για τη χρονιά που κλείνει. Σας ευχαριστούμε όλους για την στήριξη που μας δώσατε μέχρι στιγμής και για την υποστήριξη και ευχαριστούμε όλους τους παρευρισκόμενους που ήρθαν να παρακολουθήσουν να ακούσουν αυτά που έχουμε να πούμε. Πέρα από το καλωσόρισμα, εγώ θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ομάδα είμαστε εντάξει σε όλες μας τις υποχρεώσεις όπως είχαμε υποσχεθεί. Αυτό είναι κάτι δεδομένο, είναι κάτι το οποίο έγινε. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο στο μέλλον. Όσον αφορά το κλείσιμο της χρονιάς που έκλεισε, θα σας ενημερώσει λίγο καλύτερα και εκτενέστερα ο κύριος Χριστόπουλος. Είναι εδώ μαζί μας και ο ίδιος, ο μεγάλος μας χορηγός, ο άνθρωπος που ξεκίνησε αυτή την κίνηση και την ενέργεια. Μισό λεπτό να κάτσει και ο κύριος Χριστόπουλος. Καλώς ήρθες, Παύλο. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, ας περάσουμε στον κύριο Χριστόπουλο να μας πει και αυτός 2-3 λόγια για τη χρονιά που πέρασε. Και μετά από αυτό θα δεχτούμε και κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που... Είναι λάθος του άλλου συστημάτου. Έτσι όπως έχουν σχηθεί, όπως δεν βλέπουμε... Μια συνέντευξη τύπου, δεν είναι για μας. Είναι για τα νέα παιδιά, τι. Μπορούμε να το στερεώσουμε κάπου το δικό σας. Συγγνώμη, συνέντευξη τίποτα δεν είναι. Ναι, ναι. Για μας συνέντευξη τίποτα. Δεν είναι για τους συνάδες. Όποιος θέλει πάει εκεί και βλέπει. Καλώς. Δεν βλέπετε δηλαδή τώρα κύριε. Ρε Κώστα, να μ' ακούς μόνο, να μ' ακούς, να βλέπεις. Τι δεν είναι να βλέπεις. Νομίζω ότι θα μιλάω πολύ δυνατά για να ακούτε όλοι. Άλλωστε δεν είμαι και τόσο ωραίος για να... για να με βλέπετε, για να σας δημιουργώ μια εφορία. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλους που βρεθήκατε σε αυτή τη... που βρίσκεστε μάλλον στην πρώτη συνέντευξη τύπου που κάνουμε εμείς σαν διοίκηση απολογιστική της Καλαμάτας. Μάλλον η διοίκηση, εγώ είμαι λίγο παρά έξω. Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για αυτό το οποίο έγινε τους τελευταίους 4 μήνες. Όχι 4 μήνες, 3 μήνες συγκεκριμένα. Αυτό που κατάλαβα εγώ ήταν ότι δεν υπήρχε λύση μετά την παρέτηση και του κυρίου Παπαδόπουλου. Αν δεν μπαίναμε μπροστά εμείς, θα είχαμε μια Καλαμάτα που αυτή τη στιγμή ενδεχόμενα να μην συνέχισε στην τρίτη εθνική, αν η δομή της τρίτης εθνικής είναι αυτή που θα είναι η ίδια που ήταν πέρσι, να είναι και φέτος. Και κατά δεύτερο λόγο, νομίζω ότι εκπληρώσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ό,τι έπρεπε να εκπληρώσουμε για την Καλαμάτα. Το αν δεχτήκαμε κριτική, το αν θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα ή αν θα μπορούσαμε να κάνουμε λιγότερα, νομίζω ότι όταν αναλαμβάνει μια διοίκηση, αυτή είναι υπεύθυνη και στο τέλος κρίνεται για αυτό το οποίο κάνει. Υπήρχαν κάποιες γκρίνιες, υπήρχαν κάποια πράγματα. Αυτό το οποίο εμείς προσπαθήσαμε ήταν το καλύτερο δυνατό. Από εκεί και ύστερα, νομίζω ότι μας ανοίγεται ένας πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι εμείς σαν διοίκηση κοιτάζουμε στο μέλλον. Ξεχνάμε ότι υπήρχε στο παρελθόν και κοιτάζουμε στο μέλλον. Υπάρχει ένα πενταετές πρόγραμμα από εμάς για την αναγέννηση της Καλαμάτας, το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο το θέμα το αθλητικό, περιλαμβάνει και το θέμα το οργανωτικό. Από θέμα οργάνωσης, δυστυχώς, η Καλαμάτα ήταν σε ένα πάρα πολύ κακό επίπεδο. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά παραλάβαμε μια κατάσταση η οποία δεν ήταν εύκολη να αλλάξει μέσα σε αυτούς τους 3 μήνες. Όπως σας είπα και πάλι, αυτό που βάλαμε ήταν μπροστά η αγάπη μας για την ομάδα. Εμένα τουλάχιστον, το ξέρετε όλοι, οι περισσότεροι όσοι είστε εδώ, η αγάπη μου για τον τόπο, για τον τόπο μου,
πέρα από τη Θουρία και την Καλαμάτα. Και αυτό βέβαια το εγχείρημα, εμένα προσωπικά, μου εστίξε αρκετά χρήματα. Δεν θα σας πω ακριβώς, αν όποιος θέλει ιδιαιτέρως μπορώ να το αναφέρω. Αλλά αν δεν έπεφταν αυτά τα χρήματα στην ομάδα, η ομάδα δεν θα μπορούσε να συνεχίσει. Βρήκα ένα αρνητικό κλίμα όταν μπήκαμε στην ομάδα, άρχισαν να φεύγουν παίχτες, άρχισαν να υπάρχουν μουρμούρες για το ένα, για το άλλο, από εδώ, από εκεί. Είχαν ήδη φύγει, αλλά φύγανε και κάποιοι. Με τα γεγονότα που τη παρέτηση του κ. Παπαδόπουλου. Εμένα μου ζήτησαν και 3-4 παίκτες τα δελτία τους. Εγώ δεν μπορούσα να κρατήσω αυτούς τους παίκτες. Άλλωστε, ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είμαστε. Αν πηγαίνεις μάλιστα σε μια απόσταση 200 χιλιόμετρα από την πόλη που παίζεις, μπορείς να πάρεις το δελτίο σου κάλλιστα και να σηκωθείς να φύγεις. Λοιπόν, βρήκαμε μια τέτοια κατάσταση και νομίζω ότι τη διαχειριστήκαμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε να περάσει αυτή η χρονιά, γιατί βλέπαμε ότι δυστυχώς δεν υπήρχε κάποια προοπτική. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος πολύ οργανωτικός και έβλεπα ότι οι δομές δεν ήταν αυτές οι οποίες έπρεπε να υπάρχουν για να συνεχίσει η Καλαμάτα και να κάνει να επιτευχθεί ο σκοπός της. Οικονομικά, όπως σας είπα, δυστυχώς ματώσαμε και μάλιστα μέρα με τη μέρα βλέπαμε και πράγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι ήμασταν εντάξει στις προκλήσεις μας, τα καλύψαμε, χωρίς να πούμε σε κανένα τίποτα, γιατί βάλαμε το κεφάλι κάτω και είπαμε θα δουλέψουμε για αυτό το μεγάλο σύλλογο που λέγεται Καλαμάτα. Εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω, γιατί δεν βρίσκομαι στην Καλαμάτα, βρίσκομαι εκτός Καλαμάτας, ότι το όνομα της Καλαμάτας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Σκοπός και σκέψη δικιά μου, αλλά και φιλοσοφία δικιά μου, είναι αυτό το μεγάλο να παραμείνει και να γίνει πολύ μεγάλο. Βέβαια, ξέρετε ότι τα πράγματα δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορείς να πεις ότι, κοιτάξτε να δείτε, ότι δεν είμαι οργανωμένος εγώ και αρχίζω και παίρνω παίχτες, κάνω το ποδοσφαιρικό μου τμήμα και από εκεί και ύστερα δεν κοιτάζω τίποτα άλλο. Όλα τα πράγματα είναι μια αλυσίδα. Χωρίς να υπάρχει πρώτη αλυσίδα δεν μπορεί να φτάσει την τελευταία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να υπάρχει μια σειρά και αυτή η σειρά, σε αυτή τη σειρά να πατήσουμε για να ανέβουμε στο επόμενο σκαλοπάτι και στο μεθεπόμενο σκαλοπάτι και ακόμα ψηλότερο. Όπως σας είπα, το οικονομικό ήταν ένα φλέγον ζήτημα. Εμείς κάναμε τα πάντα, θα κάνουμε και τα πάντα για την επόμενη χρονιά, ώστε η Καλαμάτα να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Βέβαια, στην πιάτσα, στην ποδοσφαιρική πιάτσα, για να σας πω έτσι απλό, το οποίο εμείς δεν την ακούμε, θα σας πω ακόμα μια φορά, ακούγονται πολλά πράγματα. Δεν ξέρω, εδώ είναι και οι οργανωμένοι και μπορώ να σας το βεβαιώσω. Εγώ βρέθηκα μαζί του στο παιχνίδι με τον Αστέρα Βλαχιώτη, με τους οργανωμένους, και ήταν ένας κύριος δίπλα από τον οποίο εγώ δεν ήξερα. Και είπε ότι ποιος είναι και αυτός που ανέλαβε τώρα ο καινούριος ο Χριστόπουλος. Ο Παπαδόπουλος τον έβαλε. Κύριε, εγώ πάντοτε κινήθηκα αυτόνομα, χωρίς κανένα να με έχει βάλει ή να με έχει τοποθετήσει. Και αυτό που σας λέω, και αυτό το τελευταίο που θα σας πω και θα κλείσω τη συνέντευξη, ενδεχόμενα μπορώ να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου σαν τον τελευταίο ρομαντικό παράγοντα που ασχολείται με τον ποδόσφαιρο. Δεν έχω καμία, μα καμία ανάγκη ούτε να προβληθώ σαν άτομο, ούτε να κατακτήσω τίποτα μέσα στους Καλαμάτες. Αν θέλετε το πιστεύετε, θα το δείτε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Περιμένω τις ερωτήσεις. Αυτή τη στιγμή μαζευτήκαμε για να κάνουμε έναν απολογισμό για τη χρονιά που μας πέρασε. Αυτό θα σας δοθεί με την έλευση και την ανακοίνωση του προπονητή, το οποίο θα γίνει μετά τις 15 Μαΐου. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα περισσότερο.
Αλλά να είστε σίγουροι ότι θα είναι κάτι πολύ δυνατό για να μπορέσει να κάνει ένα μπαμ και να βγάλει την καλαμάτα από τη μιζέρια, ας πούμε, των τελευταίων χρόνων. Σας είπα και πάλι. Ή θέλετε να χτίσετε μια ομάδα που ενδεχομένως την τρίτη, την τέταρτη χρονιά να κάνει πρωταθλητισμό. Πρωταθλητισμό πού? Τι είστε, γάμα εθνική? Όχι, το πρόγραμμά μας του Πενταετές που σας είπα δεν είναι για πολύ ψηλά. Το πόσο ψηλά θα φανεί στην πορεία. Ενώ στις νέες χρονιάς δηλαδή, πήρε ομάδα. Πάντοτε πρώτη. Πάντοτε πρώτη. Δύο ερωτήσεις, πρόεδρε. Καταρχάς, είπατε πενταετές το πρόγραμμα, ενώ είχατε πει τριετές, τελικά τριετές, πενταετές είναι. Η πρώτη ερώτηση και η άλλη είναι, τελικά να λάβετε την Καλαμάτα εσείς όταν έγινε αυτά που συνέβησαν, για να μην διαλυθεί η ομάδα και να την πάρει κάποιος άλλος, ή να την έχετε στη θέση που ήταν, που πήγαινε για πρωτάθλημα. Έχει δύο σκέλη ερώτηση σας. Ναι. Καταρχάς, εγώ δεν είπα ποτέ τριετές σε συνέντευξη τύπου. Μπορεί να είπα off the record σε κάποιους ανθρώπους για τριετές πρόγραμμα, αλλά το θέμα είναι το τι σχεδιάζεις και πώς το σχεδιάζεις. Και δεν είναι δυνατόν από τη μια στιγμή στην άλλη να σχεδιάζεις κάποια πράγματα έτσι όπως πρέπει. Πρέπει να μιλήσεις με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί στο ποδόσφαιρο. Εγώ μπορεί να κάνω management, να έχω επιχειρήσεις, να είμαι manager, αλλά δεν είμαι ειδικός στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν ο κύριος, ας πούμε, Σταματογιαννόπουλος είναι καλός ποδοσφαιριστής. Αυτό το ξέρει ο προπονητής, το ξέρει ο τεχνικός διευθυντής. Καταλάβατε. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ, όπως έκανα και στην προηγούμενη ομάδα που ήμουν, πάντοτε ζητούσα τη γνώμη του προπονητή. Ο προπονητής ήταν υπεύθυνος για αυτό το οποίο θα κάνει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό που μου λέτε για τριετές. Ναι, βεβαίως το είχα πει off the record σε κάποιους ανθρώπους. Αλλά δεν σημαίνει ότι το είχα πει σε μια συνέντευξη σε μια συνέντευξη τύπου, έτσι. Η συνέντευξη τύπου είναι τελείως διαφορετικό από το προσωπικό, τη διαπροσωπική μας σχέση. Μιλάμε για πενταετές. Λοιπόν, μιλάμε για ένα πενταετές πρόγραμμα το οποίο θα οδηγήσει την Καλαμάτα εκεί που πρέπει να την οδηγήσει. Τώρα τη δεύτερη ερώτησή σας δεν την κατάλαβα ακριβώς. Αν θέλετε να μου την επαναλάβετε. Απλώς, γιατί... Αν αναλάβατε την ναι. ομάδα της Καλαμάτας μετά που έγιναν με την πάντηση του κ. Παπαδόπουλου, μάλιστα. Αν την αναλάβατε την ομάδα για να μην διαλυθεί, γιατί μπορεί να μην την έπαιρνε κάποιος άλλος, ή να την κατάγατε στη θέση που ήταν, ήταν στην τρίτη θέση, δεύτερη θέση, πάλι για την άλλη. Ίσως δεν καταλάβατε τι σας είπα. Δεν καταλάβατε τι είπα όταν αναλάβαμε την ομάδα. Εμείς θα είπαμε θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την Καλαμάτα. Τι είναι το καλύτερο δυνατό να παραμείνει στην κατηγορία, να ανέβει όπως ο Νίκο να ανέβει. Όπως ξεκίνησε τη χρονιά. Μάλιστα. Όταν παραλάβουμε την ομάδα, κύριε Μπότη, να σας διευθυνθήσω κάτι. Όταν αναλάβουμε επίσημα την ομάδα, η ομάδα ήταν 8 πόντους πίσω. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε αυτή την υπέρβαση. Και σίγουρα και πιο εύκολο να ήταν, πάλι εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι δεν θα το κάνουμε. Γιατί θέλαμε να χτίσουμε πρώτα. Δεν μπορούσε μια ομάδα, είπαμε ότι είχε κάποιες ελλείψεις μεγάλες η ομάδα, τις οποίες παρουσίαζε και αγωνιστικά αλλά και οργανωτικά. Οι οποίες ελλείψεις χωρίς να καλυφθούν αυτές τις ελλείψεις, δεν θα μπορέσαμε εμείς ποτέ να κάνουμε το βήμα το παραπάνω. Άρα... Όχι ότι δεν είχαμε το θάρρος, πιστεύαμε ότι θα αποτύχει ένα τέτοιο ας πούμε, πλάνο του να παίρναμε την ομάδα ενώ ήταν 8 πόντους πίσω, να τα δίναμε τα ρέστα μας, να ανεβαίναμε σε μια β' εθνική και μετά τι. Οπότε καταλήγουμε στο σημείο ότι. Στο σημείο ότι πρέπει να αναλάβουμε την ομάδα όταν δεν είχε περιθώρια να ανέβει. Και να μην διαλύσει, δηλαδή. Μα δεν είχε και περιθώρια βαθμολογικά. Όταν είσαι 8 πόντους πίσω και μένουν 7-8 παιχνίδια. Και βλέπει και του αντιπάλου σου. Εμεί απλά λοιπόν την πήραμε να μην διαλυθεί η ομάδα. Αυτό είναι. Όχι, λέω γιατί δώσατε την εντύπωση με την ερώτησή σα ότι ήμασταν κοντά στον τίτλο και απλά τον αφήσαμε. Δεν ήμασταν κοντά, ήμασταν 8 πόντους πίσω. Νομίζω και πάλι ότι ενδεχόμενα. Και εσείς, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, αλλά και πολλοίς κόσμος από την Καλαμάτα δεν είχε καταλάβει ποια ήταν η δομή της Καλαμάτας και τι μπορούσε να καταφέρει. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει πολύ πιο, και σας δίνω έτσι, ενδεχόμενα να είμαι και μεγαλύτερος από εσάς. Και...